Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του Vasco Sports. Καταρχάς, συγγνώμη για τον ανεμιστήρα πίσω, αλλά είναι απαραίτητος, καταλαβαίνετε. Πάμε να σχολιάσουμε για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μάλμε, το οποίο έρχεται. Καταρχάς, να αναφέρουμε ότι η Μάλμε, το γυρνάμε Κυριακή το βίντεο, η Μάλμε χθες έκαμψε την αντίσταση της Χάλμσταντ και νίκησε με 1-0 ή μάλλον με 0-1 για το πρωτάθλημα της Σουηδίας. Παραμένει στην πρώτη θέση με 41 βαθμούς σε 18 παιχνίδια και ακολουθεί του Γκάρντεν με 35, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο όμως. Η Μάλμε στο χθεσινό παιχνίδι στερήθηκε των υπηρεσιών του καλύτερου παίχτη της, του Νανάση, ο οποίος ταλαιπωρείται από μία ίωση και δεν ξέρουμε αν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι της Τρίτης. Αύριο κυκλοφορούν και τα εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Τα βγάζει σε κυκλοφορία η ΠΑΕ. Τώρα πάμε λίγο στα του ΠΑΟΚ τα νέα και μετά θα περάσουμε στο παιχνίδι. Καταρχάς, ο ΠΑΟΚ έχει κυκλώσει δύο ονόματα, δύο Γάλλων παικτών για την ενίσχυση του, ένα στόπερ στη θέση του Έκονγκ και όχι του Κουλιεράκη όπως λένε, και φυσικά ένα κεντρικό χαφ, το οποίο είναι απαραίτητο για τον ΠΑΟΚ, ειδικά μετά το όλο σύριαλ με τον ΜΕΙΤΕ που εν τέλει δεν επετέχθη συμφωνία. Ο λόγος για τους Σαμουέλ Ζιγκό και τη Μου Μπακαγιόκο, δύο αρκετά γνωστά ονόματα στο ευρωπαϊκό κοινό. Ο Ζιγκό πέρσι αγωνίστηκε στην γαλλική Μαρσέιλ, καταγράφοντας 33 συμμετοχές με τους Μασαλούς, και η ομάδα του έφτασε μέχρι τον ημιτελικό του UEFA Europa League, όπου λήγησε κόντρα στην τροπεούχο, μετέπειτα τροπεούχο, Αταλάντα. Απ' την άλλη, ο Μπακαγιόκο έπαιξε στη Λοριάν, ομάδα που υποβιβάστηκε στην δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Ωστόσο, είναι ένας παίχτης με μεγάλες παραστάσεις στα ευρωπαϊκά γήπεδα, είναι γνωστό. Πέρασε από Τσέλσι, από Μίλαν, από Νάπολη. Έχει πολύ βαρύ βιογραφικό, η αλήθεια είναι ότι έχει μια πτωτική πορεία. Ωστόσο, αν κάποιος μπορεί να τον αναγεννήσει, είναι ο ΠΑΟΚ και ο Λουτσέσκου. Δηλαδή, ο Τάισον ήρθε στα 35 του, θα έλεγε κανείς ότι ήρθε για τα τελευταία του παιχνίδια για να πάρει ένα ακόμα καλό συμβόλαιο και να αποχωρήσει από το χώρο του ποδοσφαίρου. Αποδείχθηκε ότι καμία σχέση. Ο Τάισον έχει περάσει 1,5 χρόνο στον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη, στον οποίο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του ήταν άκρος καταλυτικός για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Πάμε όμως τώρα να σχολιάσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για το παιχνίδι. Καταρχάς, το πρώτο παιχνίδι, όπως ξέρετε, ολοκληρώθηκε με το 2-2, ένα μάτς ροντέο, το οποίο θα μπορούσε να καταλήξει παντού, και στον ΠΑΟΚ και στη Μάλμε, και να ολοκληρωθεί ισόπαλο. Το χ για τον ΠΑΟΚ, ειδικά σε αυτή την περίοδο, γιατί μάλλον είναι μια ομάδα έτοιμη με παιχνίδια, με πολλά παιχνίδια στα πόδια της, 20 συγκεκριμένα, ενώ ο ΠΑΟΚ είχε 2, με 20 παιχνίδια στα πόδια της η Μάλμε, με πολλή ετοιμότητα, με παίχτες που φαινόταν ότι έχουν αγωνιστεί τόσο, και ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη φάνηκε ότι στο πρώτο ημίωρο να υποφέρει. Γιατί έτσι ήταν, στο πρώτο ημίωρο ο ΠΑΟΚ υπέφερε μέχρι τη στιγμή που δέχτηκε τον γκολ από το κόρνερ και τη γεφαλιά του Γιάνσον. Μετά ο ΠΑΟΚ ισορρόπησε, αμέσως μετά έχασε μια ευκαιρία που λες ότι δεν χάνεται, ρε παιδί μου, ο Μπράντον Τόμας, και στο τέλος του ημιχρόνου βρήκε τον γκολ, μια συνεργασία που μας θύμισε τον ΠΑΟΚ που έχουμε μάθει, ένα ΠΑΟΚ που πραγματικά ξέρει να αλλάζει πολύ ωραία, να δημιουργεί ωραία. Η πάσα του Ζίβκοβιτς στο Σάστρε ήταν πολύ σημαντική για την επιτεύξη του γκολ. Γύρισμα του Σάστρε παράλληλο. Γκολ που σημείωνε ο ΠΑΟΚ στο τελευταίο μισό του πρωταθλήματος κυρίως.
Ναι, αυτό έχω να πω για το γκολ. Τώρα από άποψη απουσιών, ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί τον Γιόνι Ότο, ο οποίος ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στο ζέσταμα με τη Μάλμε, στο εκτός έδρας παιχνίδι. Δεν προπονείται ο Ισπανός, οπότε ο Σάστρε δεδομένα θα πάρει θέση στο δεξιάκρο της άμυνας. Η Μάλμε έχει και αυτή κάποιες απουσίες. Θα δούμε αν θα αγωνιστεί και ο Ανανάση, που αν δεν αγωνιστεί είναι μια πολύ σημαντική απουσία. Είναι ίσως ο καλύτερος της παίχτης. Θεωρώ λοιπόν ότι η παρουσία του ή η μη παρουσία του θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Τον συμφέρει τον ΠΑΟΚ μια απουσία Ανανάση σίγουρα, αλλά ό,τι ομάδα και να υποστηρίζεις, δεν θες ο αντίπαλός σου να είναι λαβωμένος, θες να είναι πλήρης. Οπότε πάμε λίγο μια γρήγορη για εντεκάδα ΠΑΟΚ. Κοτάρσκι κατά την εστία, κλασικά κρατά τη θέση του. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό, έστω προς το παρόν από τον Τσιφτσί, ο οποίος θα φανεί αρκετά στο πρωτάθλημα, δηλαδή θα πάρει συμμετοχές. Δεν θα είναι διαρκώς στον πάγκο όπως ήταν ο Ζήφκο Ζήφκοβιτς. Σάστρε δεξιά και Μπάμπα αριστερά, αυτό δεν αλλάζει. Κουλιεράκης και Κετζιόρα, ούτε αυτό αλλάζει. Δεν θεωρώ γενικά ότι στο κέντρο θα προχωρήσει σε αλλαγές ο Λουτσέσκου, δηλαδή ο Σντόεφ, Σβάπ θα παραμείνουν και ο Κωνσταντέλια στο λίγο πιο μπροστά στη θέση 10. Τάισον και Ζήφκοβιτς τα εξτρέμ και ίσως έχουμε μια αλλαγή από τον Λουτσέσκου στη θέση του κεντρικού επιθετικού. Δηλαδή δεν νομίζω να χρησιμοποιήσει βασικό τον Τσάλοφ, ο οποίος δεν έχει παίξει ούτε σε ένα παιχνίδι με την ομάδα ακόμα. Αλλά θεωρώ ότι ίσως δούμε βασικό τον Τάρικ Τσουντάλη στην κορυφή της επίθεσης. Το έκανε και στη Σουηδία ο Λουτσέσκο αυτό, οπότε μπορεί και να το κάνει σε αυτό το παιχνίδι. Ο Μπράντον Τόμας είναι ένας παίχτης που ξεκάθαρα δεν ταιριάζει στη Μάλμε, μια ομάδα που έχει πολύ ψηλό σώμα στόπερ και δυνατά. Ο Μπράντον είναι αρκετά κοντός μπροστά τους και δεν το λέω υποτιμητικά, απλά στο ψηλό παιχνίδι υπερέχουν κατά πολύ Σουηδοί. Και αυτό θέλει να αποφύγει ο ΠΑΟΚ, γιατί άμεσα χάνει έναν τρόπο ανάπτυξης στον οποίο είναι καλός. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, με το Σαμάτα, που ήταν αρκετά πιο ψηλός από τον Μπράντον, είχε ως κύριο τρόπο ανάπτυξης στο ψηλό παιχνίδι. Όταν είναι ο Μπράντον μέσα, αυτό περιορίζεται και παίζει αναγκαστικά πιο χαμηλά ο ΠΑΟΚ. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κακό, αλλά ο ΠΑΟΚ έτσι χάνει έναν τρόπο, οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι ίσως δούμε τον Ταρίκ Τσουντάλη στην κορυφή της επίθεσης. Τώρα θεωρώ ότι θα είναι επίσης ένα παιχνίδι με αρκετά τέρματα όπως και το πρώτο. Την προηγούμενη φορά είχαμε πει goal-goal και over 3,5, το οποίο βγήκε ολόκληρο και 2-2 το παιχνίδι, οπότε βγήκε και αυτό που δώσαμε. Σήμερα θα δώσω, δεν είναι σήμερα το παιχνίδι, είναι μεθαύριο, μια νίκη ή ισοπαλία ΠΑΟΚ σε συνδυασμό με over 2,5. Θεωρώ ότι είναι ένα αρκετά καλό κόμπο το οποίο μπορεί να επαληθευθεί. Ας ελπίσουμε να είναι με μια νίκη για να βοηθήσει πρώτον τον ίδιο τον ΠΑΟΚ και δεύτερον και το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί εντάξει, χρειάζεται βαθμού στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ειδικά μετά την πολύ κακή εβδομάδα που μας πέρασε με 2 ήττες και μια ισοπαλία. Η ισοπαλία του ΠΑΟΚ και οι ήττες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ από Άγιαξ και ΝΟΑ. Ένα ανεπανάληπτο κάσο για την ΑΕΚ, αλλά μην το συζητήσουμε. Οπότε αυτά είχα να πω για τον ΠΑΟΚ. Εννοείται, μείνετε συντονισμένοι στο Vasco Sports, έρχονται πολύ μεγάλα πράγματα.